Ξεκίνησε και λειτουργήσε ουσιαστικά η πρώτη επιτροπή κυκλοφοριακού. Να σας διαβάσω καταρχήν τα ονόματα. Πρόεδρος Λεβεντέρης Χαράλαμπος. Ο Γλυδάτσης Αθυπαστινόμος Διοικητής Τροχέας. Λατζανάκη Ανθή από Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Κατερινίδης Γιάννης Πνεύμα Ξενοδόχων. Γεωργαλάτσης Βασίλης Επαγγελματίας Πρόεδρος Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί. Φραγκούλη Ράνια Σχολείο Οδηγών. Λουμπουνάκης Νίκος Συνταξιούχος Αυτοκινητιστής. Κρυθαράκης Βασίλης Μέλος Τοπικού Διαμερίσματος Ιτίας. Και από την Αντιπολίτευση. Πλακαντονάκης Νίκος, Δημητροπουλάκης Πέτρος. Καταρχήν, συζητήσαμε κάποια θέματα τα οποία είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτού μπούμε στα ειδικά, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει όλοι μας να ενεργούμε σύμφωνα με τον νόμο, θα εφαρμόζουμε τους νόμους και από εκεί και πέρα, όταν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κάποιο πολίτη μας, κάποιο συμπολίτη μας, να το κάνουμε. Συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό. Εξάλλου τα προβλήματα είναι πολλά στην πόλη μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί, να εφαρμόζουμε πάντα, είπαμε, τον νόμο και από εκεί πέρα δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε ένα αίτημα, δίκαιο αίτημα, επαναλαμβάνω, κάποιου συμπολίτη μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν όλοι σε αυτό και από εκεί πέρα ξεκίνησαμε τη διαδικασία, γιατί είχαν μαζευτεί ήδη κάποια αιτήματα συμπολιτών μας από τον Αύγουστο. Ξέρετε ότι η Επιτροπή ορίστηκε πριν μια εβδομάδα, οπότε αναγκαστικά έπρεπε γρήγορα να δημιουργήσουμε αυτή την επιτροπή και να συγκαλέσουμε ώστε να γίνει η πρώτη συνεδρίαση. Κάποια θέματα λοιπόν που μας απασχόλησαν. Το πρώτο ήταν μια διένεξη, χωρίς να αναφέρω ονόματα, δύο συμπολιτών μας. Υπάρχει ένα πάρκινγκ σε κάποια οδό, από το οποίο ο συμπολίτης μας αυτός, βγαίνοντας από το πάρκινγκ του, δεν μπορεί να βγει. Υπάρχουν απέναντι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Απέναντι ακριβώς από το πάρκινγκ που υπάρχει μια συμπολίτησά μας, η οποία διαφωνεί τέλος πάντων με τη διαγράμμιση η οποία έχει γίνει ήδη από προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Πήραμε τέλος πάντων μια απόφαση. Λόγω στενότητας του χώρου, η διαγράμμιση αυτή παραμένει. Το δεύτερο θέμα που μας απασχόλησε ήταν μια μόνιμη θέση στάθμευσης, την οποία ζητάνε κάποιοι συμπολίτες μας στην οδό Παπαντρέου, Δημοκρίτου και σε κάποιες άλλες επίσης οδούς. Το πρόβλημα είναι βέβαια εκτενέστερο. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να προμούμε αυτή τη στιγμή στο να δώσουμε κάποιες θέσεις στάθμευσης μόνιμης, διότι περιμένουμε να γίνει επιτροπή, μάλλον να γίνει η μελέτη η οποία ουσιαστικά προχωράει στο νέο σχέδιο πόλης και παράλληλα με το νέο σχέδιο πόλης θα δούμε τι θα γίνει εκεί και ο εργολάβος θα μας πει αν χρειάζεται και πού να δώσουμε αυτές τις μόνιμες θέσεις στάθμευσης. Το τρίτο θέμα ήταν ένα τρενάκι το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην περιοχή του Μακρυγιαλού. Υπήρχε μία αφετηρία σε ένα βεζινάδικο του κ. Καναβάκη, από το οποίο θα ξεκινάει την πορεία του και θα μπορεί να πηγαίνει τους τουρίστες, τέλος πάντων, κάποιες βόλτες μέσα στο Μακρυγιαλό. Αυτό που έπρεπε να εγκρίνουμε εμείς ήταν η αφετηρία. Η αφετηρία λοιπόν τη δώσαμε, εγκρίθηκε, οπότε λύθηκε το θέμα αυτό του συμπολίτη μας, ο οποίος διαθέτει αυτό το τρενάκι. Και τέταρτο θέμα ήταν επίσης μία μόνιμη θέση για κάποιον συμπολίτη μας, μόνιμη θέση στάθμευσης για κάποιον συμπολίτη μας, ο οποίος έχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τυφλότητα. Είπαμε βέβαια ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αποδεικνύονται. Χρειάζεται κάποια βεβαίωση γιατρού, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι είναι από 90% και πάνω τυφλός. Μάλιστα, από ό,τι ακούσαμε, το ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί σε κάποιους οι οποίοι έχουν 80% αναπηρία στα 100 άκρα. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει μια μόνιμη θέση στάθμευσης είτε για τυφλότητα είτε αναπηρίας, θα πρέπει να υπάρχει μια γνωμάτευση ενός γιατρού που να τα αποδεικνύει αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε να γίνει την προσεχής Παρασκευή, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα τα οποία δεν καταφέραμε να τα καλύψουμε σήμερα. Θα τα καλύψουμε τα θέματα αυτά την Παρασκευή και γρήγορα την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να υπάρχει μια νέα συνεδρίαση, διότι τα προβλήματα στην πόλη μας τρέχουν, δεν είναι μόνο τα αιτήματα των συμπολιτών μας, αλλά έχουμε σοβαρότερα προβλήματα που αφορούν κυκλοφοριακές μελέτες και οτιδήποτε άλλο αφορά προβλήματα στην πόλη μας.